προηγούμενη διαδρομή μου περιπλανήθηκα στα χωριά των Γρεβενών, πήγα στον Εθνικό Δρυμό, στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας και στη Σαμαρίνα και δοκίμασα άγρια είδη μανιταριών. Συνεχίζω βόρεια προς την Καστοριά. Οι ντόπιοι λένε ότι η Καστοριά πήρε το όνομά της από τους Κάστορες που ζούσαν στη λίμνη της μέχρι το 18ο αιώνα. Συνορεύει δυτικά με την Αλβανία και βρίσκεται 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η πόλη ήταν κέντρο της δράσης του Μακεδονικού Αγώνα και εδώ αναδείχθηκαν σημαντικές μορφές όπως ο Παύλος Μελάς και ο Ίωνας Δραγούμης. Μπαίνοντας στην πόλη, είναι αδύνατο να πάρεις τα μάτια σου από τη λίμνη. Το πρώτο μέρος που θέλω να επισκεφτώ είναι το Ντολτσό, την παλιά πόλη και το ενδυματολογικό και λαογραφικό μουσείο της περιοχής. Πήρα μια γεύση της παλιάς πόλης, ας πάρω και μια γεύση τοπικής λιχουδιάς. Ξεκινάω να ανηφορίζω στο άλσος της Ηρεμίας, που είναι στο ύψωμα του προφήτη Ηλία. Το άλσος της Ηρεμίας είναι γεμάτο πεύκα και από εδώ έχω πανοραμική θέα όλης της πόλης. Θα κάνουμε λαχανοσαρμάδες. Παίρνουμε ένα λάχανο μέτριο, το ζεματάμε ελαφρώς. Σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας. Ρίχνουμε και μισό κιλο κιμά για 4 άτομα περίπου. Τα ανακατεύουμε το κρεμμυδάκι, ρίχνουμε αλατάκι, ρίγανη, κόκκινο πιπέρι, μια κούπα ρύζι για όλες τις χρήσεις. Τα ανακατεύουμε. Η γέμιση μας είναι έτοιμη. Παίρνουμε το λάχανο, το κόβουμε σε κομματάκια, τετραγωνάκια. Παίρνουμε μια κουταλιά από τη γέμιση, το βάζουμε στο λάχανο, το διπλώνουμε όμορφα, το τυλίγουμε και το βάζουμε στην κατσαρόλα. Αφού τελειώσουμε, ρίχνουμε 2 ποτήρια νερό και 2 κουτάλια φρέσκο βούτυρο. Τα σκεπάζουμε με το πιάτο και τα αφήνουμε να βράσουν μία ώρα περίπου. Και με μία κουταλιά βούτυρο, με κόκκινο πιπέρι και τα περιχύνουμε από πάνω. Και καλή μας όρεξη. Παραδίπλα, μέσα στο άλσος, συναντώ τον Γιώργο να κάνει τοξοβολία.
Έχει στήσει τον εξοπλισμό του εδώ και εκπαιδεύει κατοίκους και επισκέπτες σε υπαίθριες δραστηριότητες. Το φυσικό τοπίο της Καστοριάς ενδείκνυται. Η πόλη τα έχει όλα, και βουνό και λίμνη. Η τοξοβολέα είναι μία από τις υπαίθριες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Καστοριά. Είναι και αυτή ένα ολυμπιακό άθλημα. Εμείς φυσικά δεν κάνουμε αγωνιστική τοξοβολία, κάνουμε καθαρά τουριστική τοξοβολία. Τι θέλει η τοξοβολία? Θέλει απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και χαλάρωση. Τίποτε παραπάνω. Λαμβάνει χώρα και αυτή να καθαρά στην Ήπεθρο, πάνω από τη λίμνη της Καστοριάς, μέσα στο δάσος. Να πούμε λοιπόν τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε επιτυχημένες βολές στην τοξοβολία μας. Ας ξεκινήσουμε με τη στάση του σώματος. Το σώμα μας μπαίνει 90 μοίρες σε σχέση με τους στόχους. Φέρνουμε τη γραμμή βολής κάτω από τα πόδια μας. Σε ό,τι αφορά τους δεξιόχειρες, το αριστερό τους πόδι έχει κλείσει 45 μοιρών σε σχέση με τη γραμμή βολής και τους στόχους. Το δεξί πόδι είναι παράλληλο με τη γραμμή βολής και τους στόχους. Το σώμα μας σε ευθεία, 90 μοίρες όπως είπαμε, και χαλαρό. Η τοξοβολία απαιτεί χαλαρότητα και δεν σφιγγόμαστε καθόλου, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να τρέμουμε και να χάσουμε την ευθεία βολή. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Είναι το α και το ω για μια επιτυχημένη βολή. Ας πούμε λοιπόν τώρα πώς κρατάμε το τόξο μας. Τα τόξα που χρησιμοποιούμε είναι τα Recurve Bows, είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για την τουριστική τοξοβολία. Σχηματίζουμε το σχήμα του όπλου με το χέρι μας, η κάνη αποτελείται από δύο δάχτυλα. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Αρπάζουμε το τόξο με τα τρία δάχτυλα και το αγκαλιάζουμε, αλλά το τόξο θα πρέπει να κουμπάει όχι εδώ, μέσα στο χέρι, στο κέντρο της παλάμης, ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλη αντίσταση στο δάχτυλο και τρέμει. Αγκαλιάζουμε το τόξο, παίρνουμε το βέλος, το κουμπώνουμε στη χορδή μας, το περνάμε στο rest arrow, φοράμε τα προστατευτικά δακτύλων και βραχίωνα, απαραίτητα, περνάμε τα τρία δάχτυλα στον δείκτη και στον μέσο, ανάμεσά τους θα μπει το βέλος. Πιάνουμε το τόξο, το βέλος και τη χορδή κατά αυτόν τον τρόπο. Τα υπόλοιπα δύο δάχτυλα τα διπλώνουμε στο εσωτερικό μέρος της παλάμης μας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε περισσότερα από τρία δάχτυλα. Πολλοί κάνουν το λάθος και χρησιμοποιούν τέσσερα δάχτυλα. Αυτό είναι λάθος. Τρία δαχτυλάκια, ας προσέξουμε να ενώσουμε τα δύο ακρανά μας δάχτυλα για να είμαστε σίγουροι. Κρατάμε τη στάση του σώματος που δείξαμε πριν, τεντώνουμε τη χορδή, φέρνουμε τον δείκτη μας κάτω από το σαγόνι. Το χέρι που κρατάει το τόξο δεν είναι τεντωμένο γιατί θα μας χτυπήσει η χορδή στο βραχίωνα. Το σπάμε λίγο, απομακρύνουμε δηλαδή το βραχίωνα μας από τη χορδή, χαλαρώνουμε, αναπνέουμε, αγκυρώνουμε, σηκώνουμε τον αγκώνο μας επάνω από τον ώμο για να δουλέψουν οι σωστοί μυς στην ομοπλάτη μας, σημαδεύουμε και χτυπάμε. Μένουμε εδώ, δεν κάνουμε καμία άλλη κίνηση, το χέρι μας παραμένει εδώ, αφού βρει το βέλος το στόχο, τότε χαλαρώνουμε. Ακόμα μία δραστηριότητα είναι και το slack line, κατά το ελληνικότερο η ακροβασία, η οποία είναι η ισορροπία πάνω σε έναν τεντωμένο ημάντα πλάτους 5 εκατοστών. Για τους μη μοιημένους χρησιμοποιούμε και κάποιο υποβοήθημα, ένα τεντωμένο σκηνή από πάνω για να κρατιούνται και να μπορέσουν να το κάνουν πιο εύκολα. Όπως και στην τοξοβολία, απαιτείται μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, αλλά εδώ χρειαζόμαστε και την ικανότητα της ισορροπίας.
νυχτώνει και τα καζάνια έχουν πάρει φωτιά. Είναι η εποχή του τσίπουρου και λίγο έξω από την πόλη, στο χωριό Υψηλό, ο κύριος Σάκης με κάλεσε να δω την απόσταξη με παραδοσιακό τρόπο. Η διαδικασία κρατάει 2 ώρες. Και το τσίπουρο που φτιάχνει είναι πρώτης ποιότητας, χωρίς γλυκάνισο και με φυσικά αρώματα από τα δικά του στέφυλλα. Το αποστακτήριο δουλεύει 2 μήνες, από αρχές Νοέμβρη μέχρι αρχές Γενάρη. Κάθε βράδυ εδώ γίνεται γλέντι. Βγαίνουν μεζέδες, ανάβουν τα τζάκια και περιμένουν να βγει το νέο τσίπουρο μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα θα ευχαριστηθώ τη λίμνη. Θα με βοηθήσει ο Γιώργος. Θα τον συναντήσω στην όχθη. Η λίμνη είναι γαλήνια και λέω να δοκιμάσω βόλτα με το κανό. Το κανό είναι το πλέον διαδεδομένο από τις δραστηριότητες μας εδώ και το πιο αγαπητό από όλους και από μένα θα έλεγα. Προορίζονται για οποιονδήποτε. Ακόμα και για τους αδαείς, δεν χρειάζεται να έχουμε καμία απολύτως γνώση πάνω στο αντικείμενο. Γίνεται ένα μάθημα αρχικά και κατευθείαν έχει ο καθένας την δυνατότητα να μπει και να κάνουμε μια διαδρομή εσωτερικά στη λίμνη και να απολαύσουμε το φυσικό κάλος που παρέχει η πόλη μας μέσα από το νερό. Οι ντόπιοι εδώ δεν χορταίνουν τη λίμνη και η ζωή τους κινείται γύρω από τις όχθες της. Και όχι άδικα. Η λίμνη της Καστοριάς, λιγότερο γνωστή ως λίμνη Ορεστιάδα, αλλά αυτό είναι το όνομά της, είναι το στολίδι της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο φυσικού κάλους από το Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης έχει ενταχθεί στο Natura 2000. Σε κάθε σημείο της ανακαλύπτεις και κάτι άλλο. Είναι υγρότοπος μεγάλης σημασίας για τα εδρόβια και όχι μόνο πουλιά, και χρησιμεύει σαν περιοχή αναπαραγωγής και διαχύμανσης. Συντηρεί πολλά σπάνια είδη ορνηθοπανίδας, όπως λαγκώνες, ροδιούς, αργυροπελεκάνους. Οι πελεκάνοι που συναντάμε στη λίμνη ζουν μόνιμα πλέον, γιατί παλαιότερα ως αποδημητικά πουλιά τα είχαμε μόνο για μερικούς μήνες κάθε έτος. Η λίμνη είναι γνωστή για τα πολλά και νόστιμα ψάρια της. Με ψάρια όπως τούρνα, γουλιανός, κυπρίνος, πρικιά και άλλα πολλά. Και είναι η δεύτερη πιο παραγωγική της Ελλάδος. Αρκετά από αυτά τα ψάρια φιλοξενούνται στο ενηδρίο της πόλης. Τα νερά της λίμνης ανανεώνονται συνεχώς. Εκτός από τις πηγές που έχει μέσα, εκβάλλουν από τα δυτικά της πολύ χύμαροι. Γι' αυτό και έχουμε τις λεγόμενες πόρτες της λίμνης, οι οποίες δεν είναι τίποτε παραπάνω από μία έξοδο των νερών της στον ποταμό Αλιάκμονα. Αυτό το κάνουμε για να κρατάμε σταθερή τη στάθμη της λίμνης κατά τους χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες. Στο κέντρο της Καστοριάς συναντάμε ένα από τα μεγαλύτερα ενηδρία γλυκού νερού των Βαλκανίων. Τα ψάρια εδώ αλλιεύτηκαν από τους ντόπιους και κολυμπάνε σε ένα περιβάλλον που αναπαριστά πιστά το φυσικό τους. Βλέπουμε σε αναπαράσταση λίμνες και ποτάμια της Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση κατέχει η λίμνη Ορεστιάδας και ο ποταμός Αλιάκμονας.
υπάρχουν εκθέματα για τα οικοσυστήματα της Πρέσπας, της Βεγορίτιδας, της Τριχονίδας, του ποταμού Αράχθου, του Λούρου και άλλων ποταμών και λιμνών. Επιστρέφω στον ξενώνα μου και η κυρία Όλγα θα μου φτιάξει μπουγάτσα με κρέμα με δικό της φύλλο. Παίρνουμε ένα μπολ και προσθέτουμε το αλεύρι. Παίρνουμε το νερό και το προσθέτουμε μέσα στο μπολ. Στη συνέχεια παίρνουμε το λάδι, το βάζουμε μέσα στο μπολ μαζί με το αλεύρι και το νερό. Το αλάτι και ανακατεύουμε και ζυμώνουμε. Αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί. Παίρνουμε την κατσαρόλα, τη βάζουμε στη φωτιά. Προσθέτουμε το γάλα Όλυμπος. Το αφήνουμε να ζεσταθεί. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι κοσκινιστά. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τις 2 βανίλιες και στο τέλος 2 κομματάκια βούτυρο Όλυμπος. Ανακατεύουμε να πάρει βράση και το βγάζουμε από τη φωτιά. Παίρνουμε το ζυμάρι που έχει ξεκουραστεί, το κόβουμε σε 8 ίσα μέρη και το μαζεύουμε σε μπαλάκια στρόγγυλα και το αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί για 2 ώρες. Ανοίγουμε 2 φυλλαράκια ίσου μεγέθους, τα ενώνουμε και προσπαθούμε με το χέρι μας να ανοίξουμε το φύλλο. Και το κόβουμε στη μέση. Παίρνουμε το μπολ με την κρέμα, το απλώνουμε πάνω στο μισό φύλλο δεξιά μας, το κλείνουμε το φύλλο σαν φάκελο . Παίρνουμε με το χέρι μας από τη δεξιά μεριά και το βάζουμε στο αριστερό φύλλο, προσθέτοντας πάλι βούτυρο Όλυμπος. Στη συνέχεια το κλείνουμε σαν φάκελο. Το βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Η μπουγάτσα βγήκε καταπληκτική. Θα είναι ιδανική αύριο για το πρωινό μου. Πριν φύγω από την Καστοριά, θα περάσω από το χωριό Φωτεινή και τη στάνη του Γιώργου. Η Φωτεινή είναι παραλίμνιο χωριό και έχει 150 κατοίκους. Εδώ ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια μήλων και
και τα όσπρια. Ο πατέρας του Γιώργου, ο κύριος Χρήστος, είναι 83 χρόνων και όλη του τη ζωή την έζησε με τα πρόβατα. Είμαι 83 χρονών και ακόμα επισκολύνομαι με τα ζωντανά. Μέρα νύχτα είμαι σε αυτά. Από αυτά ζάω έχει τόσα χρόνια. Άλλο επάγγελμα δεν έχω κάνει και είμαι περευχαριστημένος από τα ζωντανά αυτά μέχρι σήμερα. Έχω οικογένεια, έχω 3 αγόρια και ένα κουρίτσι. Όλοι είναι μαζί στην επιχείρηση και με αυτά ζάμε όλοι μας μαζί εδώ. Τα πρώτα από τις 25 Μαρτίου μέχρι 20 Μαΐου τα πήγαινα στο Βίτσι. Από εκεί μετά έφευγα, πήγαινα στο Γράμμο. Πήγαινα στο Γράμμο, κάθομαι στον Οικία από τις 20 Μαΐου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Και μετά κατέβαιναμε πάλι εδώ και ξεχωμόνιζαμε εδώ στο χωριό. Ήταν μακριά. Ταλαιπωρία ήταν, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Επειδή ζούσαμε με αυτά, τυραννιούμαι στο λίγο, αλλά πέρασαμε τα χρόνια ευχάριστα, να σου πω. Την παράδοση συνεχίζει ο γιος. Το χωριό Φωτεινή βρίσκεται στους πρόποδες του Βιτσίου. Είναι ένα ορεινό χωριό, 120 κατοίκων. Ζούμε χρόνια στο χωριό αυτό. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Εδώ έχουμε, όπως είδατε, και την κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση. Εγώ με τα αδέρφια μου και με τον πατέρα μου. Είναι ένα χωριό που πραγματικά προσφέρεται για τη φύση την οποία διαθέτει, για το βοσκότοπο τον οποίο διαθέτει. Ό,τι τρέφεται το κοπάδι, τρέφεται από την καλλιέργεια της γης που βρίσκεται εδώ στο χωριό και από το βοσκότοπο τον οποίο σε πληρότητα διαθέτει ο τόπος και παίρνουμε την παραγωγή που πρέπει να πάρουμε. Ασχολούμαστε επαγγελματικά με αυτήν τη δουλειά χρόνια τώρα. Έχουμε πάει σχολείο, έχουμε τελειώσει το σχολείο το οποίο ακολουθήσαμε, αλλά μας απορρόφησε τόσο πολύ η δουλειά, αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά και τους κόπους του πατέρα μου, που αποφασίσαμε να μείνουμε στο επάγγελμα. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η διάδοχη κατάσταση που ακολουθεί από πίσω από την οικογένεια θα ασχοληθεί με το επάγγελμα αυτό. Εφόσον αποφασίσαμε να αυξήσουμε το ζωικό κεφάλαιο και να αναπτύξουμε αρκετά την παραγωγή του ζωικού κεφαλαίου, έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε μια εταιρεία γάλακτος, μια βιομηχανία γάλακτος, να μπορέσει να σταθεί στο πλευρό μας. Επιλέξαμε λοιπόν την εταιρεία Olympos, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι καθαρά μια παραδοσιακή εταιρεία που ασχολείται με το γάλα και γενικότερα με τα τυροκομικά προϊόντα. Μια εταιρεία που πραγματικά μας στηρίζει εδώ και μια δεκαετία και στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του ελέγχου, γιατί διαθέτει τους κτηνιάτρους της και τους ζωοτέχνες της. Και δόξα τω Θεώ, ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άψογη συνεργασία με την εταιρεία Olympos. Η Καστοριά ήταν άλλοτε μία από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ελλάδας και αυτό οφειλόταν στα γουναράδικα. Τώρα πια η γουνοποιία δεν ακμάζει εδώ. Όμως οι κάτοικοι πάντα βρίσκουν τον τρόπο να προοδεύουν και να πορεύονται με τον πλούτο και τα αγαθά της γης τους.